για σήμερα για 2 ώρες, γεμάτες 2 ώρες. Μην σας πω ότι θα μας πάρει 2 ώρες και 10 λεπτά. Καταρχήν στη μουσική σας έχω τα καλύτερα και σήμερα, όπως είχαμε και το προηγούμενο Σάββατο, και σας έχω και μία μικρή έκπληξη, ότι σε λίγο θα δείτε backstage από την εκπομπή με Νίκο Φιλιππίδη και με Αντώνη Κυρίτσι, τι γινότανε όταν εσείς βλέπατε διαφημίσεις που μου βγάλαν το λάδι, δεν σταματήσαν να τραγουδάνε, όταν εσείς βλέπατε διαφημίσεις και τι έγινε αφού κλείσανε οι κάμερες. Τώρα, ο Δημήτρης Οτερζού, ο Ντίμης Οτερζού, δεν ξέρω τι γίνεται, είναι σαν τις σαύρες. Κόβει ένα δάχτυλο, του ξαναβγαίνει. Οι σαύρες δεν το κάνουν αυτό. Είναι εδώ, δυνατός, ενωμένος. Αυτό ήταν σύνθημα από κόμμα. Έτσι, έτσι, ναι, οπότε εμείς ναι, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Καλησπέρα, αγόρι μου. Με είπε ένας κύριος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα σπάνε πάρα πολύ αυτά. Ευχαριστώ. Σε κάνουν έτσι πολύ δραμάτινη. Ευχαριστώ. Έβαλα κάτι ψυχή, δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, τι μου κάνει, αγόρι μου, σήμερα θα μαγειρέψει και θα μαγειρέψει και θα προλάβω να το δείξω. Και θα το φάμε. Όχι, δεν φάγαμε το προηγούμενο. Αλλά δεν δείξαμε. Δεν το δείξαμε, μωρέ. Και είχα μια στεναχώρια. Δεν πειράζει. Γιατί λέω. Είχαμε καλλιτέχνες, αξιόλογους, έπρεπε να δώσουμε βάση, έτσι, καλεσμένοι. Σε ξέχασα εντελώς το προηγούμενο Σάββατο. Πάντα σε κάθε πρεμιέρα μου λέει να έρθω καλύτερα και να μην μαγειρέψω τίποτα και του λέω όχι, λέω, σου έχω εξασφαλίσει τουλάχιστον 15 λεπτά. Και δεν μ' άφησες να χορέψω. Όχι. Μου κάναν παράπονα ο κόσμος ότι ούτε εσύ χόρεψες, λέει, ούτε εγώ, ούτε η Πίπη, ούτε η Αλεξάνδρα Εγκαλέκου. Το παρατηρήσανε, ενώ Αγλαία Τρουμπούκη χόρεψε. Για εμάς τους τέσσερις μου είπαν όλοι, λέει, δεν χορέψατε, δεν ξέρω γιατί. Ελπιστώ σήμερα. Σήμερα εγώ θα το κουνήσω το κορμί μου, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι την αγαπάτε πάρα πάρα πολύ και σε λίγα λεπτά κοντά μου θα είναι η αγαπημένη Έλλη Κοσμά με όλη την ορχήστρα, με αξιόλογους μουσικούς που αγαπώ επίσης και χαίρομαι γιατί είναι όλα νέα παιδιά και θα περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Πες μου τώρα εσύ αγόρι μου τι θα μαγειρέψεις σήμερα. Θα κάνουμε ένα ψαρονέφερ σήμερα. Το καλύτερο κομμάτι σου κόψε ο Δημήτρης Ολιοπρασίτης. Ναι, ναι, το έχουμε εδώ, πρώτη μουρή, το καλύτερο κομμάτι. Έχω και αυτά τα χρυμπεζεδάκια για τσιμπήσεις μετά. Α, μπράβο, μου αρέσει το ψαρονέφερ. Λοιπόν, ψαρονέφερ σήμερα, θα ρίξουμε μέσα με μήλο, τσίτζερ, έτσι μυρωδικά θα έχουμε. Ωραία. Θα κάνουμε και το σταφυλάκι, τη σαλτσούλα εδώ πέρα, με το λευκό σταφύλι σουλτανίνα, τρομερό σταφύλι. Έχω σπίτι. Ένα μήνα το έχω και δεν έχει χαλάσει το ψυγείο. Έτσι, πώς γίνεται αυτό. Δεν έχει χαλάσει. Όχι. Τι το βάλε, κύριε, το έβαλε. Το αγόρισα πολύ. Ψευτικό. Όχι, καλή, το αγόρισα πολύ. Το έχω και 20 ημέρες, 25. Ναι. Το έβαλε στο ψυγείο και τρώω πράσινο. Ακόμη, ή βαθύ πράσινο. Καλή είναι το κανονικό το σταφύλι αυτό. Και, και είναι και τραγανό. Δεν μαράγκιασε, δεν είναι αυτό όπως το λένε. Μήπως δεν είναι πλαστικό. Όχι, καλά, αυτό τρώω, σου λέω. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Ψαρονέφρι, και εσείς που προσέχετε και τη διατροφή σας, σας είπα τα προβλήματα που έχω με τους συνεργάτες μου, που τους έστειλα όλους να κάνουν εξετάσεις αίματος και μου βγήκαν όλοι προβληματικοί. Όλοι προβληματικοί. Μην αναφέρω και τώρα. Όχι, αγόρι μου, εσύ, αλλά δεν πήγες για εξετάσεις. Όχι, όχι. Την τι. Αλήθεια, λες. Άρα δεν έχει πρόβλημα ο Βασίλης. Την καλησπέρα μου να πω στα δικά μου τα αγόρια. Στον αγαπημένο Βασίλειο Καραμπάση που έχω ακριβώς απέναντί μου. Στον αγαπημένο αγόρι που μας έρχεται με αέρα Βόλου που έχω εκ δεξιών μου. Τον βλέπετε αυτό ο ομορφούλης με τη ροζ μπλούζα. Ο αγαπημένο Μπαλάντης. Ο Μπαλάντης θα σου πει και κάνω τα μου. Γιατί έχουμε να. Αλυσβερίσει με τον κύριο Βαλάντη. Πάρε τα χέρια σου όμως από τη δικιά μου κάμερα, γιατί έχουμε να αλυσβερίσει λίγο. Λοιπόν, φυσικά το Στεφάνι μου που είναι μέσα στο control room της Λάρισσας, στον αγαπημένο Γεώργιο Καλόγυρο. Και να μην ξεχάσω να στείλω τα φιλιά μου στον αγαπημένο και επίσης πολύ υγιή αγόρι, στον Μιχάλη του Φατέκα που είναι στο control room του Βόλου. Και αυτό λοιπόν που σας έλεγα είναι ότι τους έστειλε όλους να κάνουν εξετάσεις πλην του Βασίλη. Πώς μου ξέφυγε ο Βασίλης, δεν ξέρω. Και μου βγήκαν όλοι προβληματικοί. Οπότε τους είπα θα προσέχετε πάρα πολύ τη διατροφή σας. Χολυστερίνες φτάσαν 300, κάτι τριγλυγερίδια φτάσαν 297. Πώς έχεις τρίλη και ρίδια. Εγώ νόμιζα ότι ήταν τελική από αυτοκίνητα, αλλά τελικά δεν είναι, όχι. Είναι ο μάγειρας, μετά μου λέτε πώς να μην δεν προσέχω. Ο μάγειρας έχει 197 τριγλικερίδια. Έχει χτυπήσει, πώς δεν θυμάμαι. 197. Όλες θυμάμαι, λοιπόν. Έχει χτυπήσει κόκκινο λαμπάκι, γι' αυτό τους λέω. Και αυτό, όλο γιατί σας το είπα, γιατί το ψαρονέφρι, σε αυτούς που έχουν χοληστερίνη και τριγλικερίδια, απαγορεύεται να φάνε χοιρινό. Έτσι. Το ψαρονέφρι επιτρέπεται. Είναι καθαρό κρέας. Είναι καθαρό κρέας. Χωρίς λύπη. Τι πληροφορίες δίνω πάλι. Έτσι, μπράβο. Τι πληροφορίες δίνω πάλι. Θα μας πάρει τη δουλειά σε λίγο. Έτσι, λοιπόν, αλλά ο Δημητράκης θα είναι εδώ, θα μαγειρέψει σε λίγο. Όπως επίσης, να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα σας κάνω και υπέροχη παρουσίαση από τα κοτόπουλα Θάνος που μπορείτε να κάνετε το γεύμα σας. Τα έχουν όλα έτοιμα για τα παιδιά. Το άλλο Σάββατο θα μου φτιάξεις και στιφάδο κοτόπουλο, νέα συνταγή από τα κοτόπουλα Θάνος. Που το βάζεις στην κατσαρόλα τέλος. Κλείνεις, μαγειρεύεται. Αυτό θα κάνω. Με φρέσκο κοτόπουλο, έτσι. Τέλειο. Όχι, αυτό θα κάνεις από το Θάνο γιατί θα σου φέρω να κάνεις κάτι και μπάπα από ολιοπρασίτη που αγαπώ.
Λοιπόν, έτσι, τώρα, ελάτε εδώ γιατί έχουμε και άλλες συνήθειες εμείς, όπως γνωρίζετε, και φυσικά να ζητήσω πάρα πολλά, να ζητήσω συγγνώμη από πολλούς φίλους τηλεθεατές, γιατί το προηγούμενο Σάββατο, επειδή ήταν η πρεμιέρα, είχαμε να τα πούμε 2,5 περίπου μήνες, τα μηνύματά σας ήταν εκατοντάδες και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να απαντήσω σε όλους τηλεοπτικά, ούτε να στείλω τα χαιρετίσματα που ήθελα, όμως σήμερα θα προσπαθήσουμε να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους σας. Αυτό γιατί μου το ετοιμάζετε, να αγχώνομαι? Όχι, να μην αγχώνομαι, δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Λοιπόν, να πω ότι διαβάζω όλα τα μηνύματα και όταν τελείωσε η εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Έχουμε πολλά πολλά πράγματα, όπως επίσης σε λίγο θα έχουμε υπέροχα γυαλιά από το κατάστημα Όπτικο. Γυαλιά οράσεως όμως, γιατί πρέπει να προσέχετε τα ματάκια σας και τα γυαλιά πλέον και οποιαδήποτε μόδα θα τη βλέπετε εντελώς διαφορετικά. Η Ελένη Πίπη θα είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο και θα μας πει κάποια πράγματα, αλλά θα δείτε κάτι που έχουμε φτιάξει πολύ πολύ όμορφο. Τώρα, ελάτε από εδώ γιατί εμείς ήδη έχουμε δημοσιεύσει τη φωτογραφία και περιμένω εδώ τα δικά σας μηνύματα. Θα με βόλευε πάρα πολύ να σας πω για να μην ανοίγω πάρα πολλές σελίδες, αν μπορείτε τώρα αυτό να το κάνετε, γιατί μου φάγει κόλλημα. Λοιπόν, να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και κάτω από τη φωτογραφία για να προλαβαίνω να τα διαβάζω πολύ πιο άνετα. Βέβαια, ξέρω ότι είναι πολλά και στο inbox μπαίνω. Δεν θέλω να μπερδεύεστε. Θέλω μόνο στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική και σε κανένα προσωπικό Facebook, γιατί μου είναι αδύνατο να μπαίνω σε 7 Facebook συγχρόνως. Άρα, στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική τα βλέπουμε όλα. Τώρα, τι θα κάνω, λες Δήμη μου, για να περάσει μέσα η ορχήστρα και η αγαπημένη Έλλη Κοσμά, που ξέρω ότι την περιμένετε και την αγαπάτε πάρα μα πάρα πολύ, και να ξεκινήσω με τραγούδι. Θέλετε, Άγγελος? Δεν τα πειράξατε, θα σας αφήσω μετά. Όχι, όχι, όχι. Δεν τα πειράξατε. Ένα κομμάτι, δεν ξέρω, αλλά... Λείπει πατάτα από εδώ. Ναι. Και φαντάζομαι και ποιος την έφαγε. Όχι, γιατί άφησε το λαδάκι από κάτω. Λείπει πατάτα από εδώ. Και έπεσε. Δεν την έφαγε. Λείπει πατάτα από εδώ. Σε λίγο θα σας το παρουσιάσω. Αυτό είναι το δικό μου. Θα μείνει για μένα. Τα άλλα κάντε τα ό,τι θέλετε. Αυτό το καινούργιο το cheeseburger με διπλό μπιφτέκι, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, μπέικον, κασέρι, γκούντα, κέτσαπ, μουστάρδα, πατάτες και chips. Θα μείνει δικό μου. Τώρα το διπλανό, Άγγελος Barbecue πάλι, και θα κάνουμε παραγγελία στο τέλος της εκπομπής στο διπλανό. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αυτό θα το αφήσω να το φάει. Ποιον θα δώσω? Τον καλόγυρο θα το δώσω αυτό. Όχι το δικό μου τον καλόγυρο. Έχω το σωτήρι τον καλόγυρο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό και είναι πατάτες φρέσκες, μικρές βραστές με τυρί, φέτα και πέστο βασιλικό. Και βαλαντάκι σου μένει αυτό το μικρό. Αυτό το μικρό δεν ξέρω τώρα αν σε χορτάσει. Αυτό το έτσι πολύ πολύ μικρούλι εδώ πέρα, που θα το δώσω σε σένα, είναι για να προσέχεις και τη διατροφή σου, σαλάτα στο καρβέλι, πώς λέγαμε καρβέλι παλιά, λοιπόν, στο καρβέλι, με λάχανο άσπρο, λάχανο κόκκινο, μαρούλι, καρότο, ντομάτα, αγγούρι, φέτα, πιπεριές, αλλά και έλιες. Τέλεια. Αυτά θα παραγγείλω και θα κάνω μια ακόμη παραγγελία που μου έλειψε από Άγγελο σε λίγο. Τώρα όμως, μέχρι να περάσει μέσα η ορχήστρα μου και να ετοιμαστεί, λέω να περάσουμε μαζί και να δείτε τι ακριβώς γινόταν εδώ στο στούντιο ζωντανά το προηγούμενο Σάββατο, τέτοια ακριβώς ώρα, όταν εσείς βλέπατε χορηγούς κουζίνας, όταν εσείς βλέπατε διαφημίσεις και όταν οι κάμερες κλείσανε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έγινε εδώ. Να ευχαριστώ από καρδιάς, μεγάλη μου τιμή και χαρά που κοντά μας ήταν ο Νίκος Φιλιππίδης και ο Αντώνης Κυρίτσης. Πάμε λοιπόν να δείτε και ερχόμαστε σε 2 λεπτά και από τώρα και η ορχήστρα μου θα είναι εδώ και φυσικά η αγαπημένη σε όλους, Έλλη Κοσμά. Yeah.
Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε στο backstage, πράγματα που δεν είχατε δει, αλλά να είδατε ότι εμείς οι κάμερες δεν σταματάνε ποτέ και γράφουν. Τώρα, θα ήθελα να καλωσορίσω και να καλησπερίσω εκείνη που θα σας κάνει σήμερα συντροφιά εδώ, μέσα από την εκπομπή μας Αγάπη Τηλεοπτική. Και την ευχαριστώ από καρδιάς που ταξίδεψε για μας, αλλά και ευχαριστώ όλα τα παιδιά στην ορχήστρα. Τη γνωρίζετε όλοι. Εγώ να της πω ότι η νέα αλλαγή στο μαλλί της της ταιριάζει φανταστικά. Θα πάω να θα μου επιτρέψουν τα αγόρια μου να της δώσω ένα γλυκό φιλί. Καλωσόρισε, είσαι κούκλα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μου μιλάς κοντά στο δικό μου, θα έρθω εδώ ανάμεσα σε σένα και στο Σωτήρι. Καλώς σε βρήκα, καλώς να ανταμώσαμε. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση για μια ακόμη φορά. Μεγάλη μου τιμή, Ελή. Είσαι κούκλα, πανέμορφη όπως πάντα. Να ζήσεις, να ευτυχίσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το γάμο σου. Ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο. Τι λέει η όμορφη Καστοριά? Η όμορφη Καστοριά παραμένει όμορφη, περιμένει κόσμο. Έχουμε αρκετό τουρισμό και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Την επισκέφτηκες. Τώρα δεν ξέρω. Αγαπάω τα αρνητικά, υπάρχουν και τα θετικά. Εμείς λέγαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε και τα έλεγα εγώ με την Έλλη ότι την Καστοριά, εγώ προσωπικά την αγαπάω πολύ. Την Καστοριά και τα Γιάννενα είναι δύο από τις πόλεις που λατρεύω στην Ελλάδα. Αφήστε το, αυτά θα σας τα πω όμως μετά τα δικά μας. Τώρα, κοντά μας σήμερα στο Κλαρίνο και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ο αγαπημένος και πάμε χειροκροτήματα από εδώ. Γιάννης Γιάκος. Συγχαιρόμαστε πάρα πολύ και να του ευχηθούμε και να ζήσει με την αγαπημένη του, γιατί και ο Γιάννης ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το καλοκαίρι. Να ζήσετε ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Ευχαριστούμε. Και εσείς να ζήσετε. Ευχαριστώ. Όλοι παντρευτήκαμε. Ο Βασίλης ο Καραμπάσης μου μένει μόνο. Τον παντρέψω και αυτό να τελειώνω. Και είχα και την τιμή να είμαστε στο γάμο και να περάσουμε πολύ υπέροχα. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ για όλα, ειλικρινά. Και σήμερα εδώ η ορχήστρα μας αποτελείται από πάρα πολύ καλούς μουσικούς και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί γνωρίζω ακόμη ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και πολλοί γάμοι. Και τους ευχαριστώ που κάνουμε σήμερα αυτό. Ειλικρινά, ξέρετε το πόσο σε εκτιμώ και σε ευχαριστώ από καρδιάς. Τώρα, θα ξεκινήσω από ακορντεόν που του είπα, έλα να σε βάλω στα ψηλά, Κώστα. Και μου λέει, όχι, λέει. Εγώ θέλω τη δικιά μου την καρέκλα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα στο ακορντεόν θα είναι ο αγαπημένος Κώστας Βαλογιάννης. Κώστα μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Στο βιολί, αγαπημένος φίλος της εκπομπής και όχι μόνο, αγαπημένος όλο το Θεσσαλόν. Μεγάλη μου τιμή και χαρά που κοντά μας είναι ο Θάνος ο Ρούμπος. Θάνο μου, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, στην κιθάρα, αγαπημένος και συνονόματος με το Στεφάνι μου. Είστε ψηλοσυγγενείς, δεν είστε? Λοιπόν, ο αγαπημένος Σωτήρης Καλόγυρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είναι εδώ. Σε κοιτάζω τηλεοπτικά πλάγια για να μας βλέπουν πολύ ωραία μπροστά, καταλαβαίνεις, έτσι. Και τώρα, στον Τέφη, αγαπημένος επίσης, πολύ καλός μου φίλος, που έχω πει ότι αν κάποια στιγμή πάρει την απόφαση να παντρευτεί, αν κάποια στιγμή πάρει την απόφαση, εγώ κουμπάρα έρχομαι. Θα δεις, έτσι. Ο αγαπημένος Τόλης Μαυρατζάς και θα δεις και πολλά φιλιά στον αδερφό σου που επίσης αγαπώ, στον Μαυρατζάκο μου, έτσι τον λέω. Λοιπόν, τώρα σας παίρνω το μικρόφωνο και ο λόγος είναι όλος δικός σας. Καλή διασκέδαση, θα περάσουμε όμορφα και σήμερα Σάββατο απόγευμα. Εγώ πηγαίνω στον υπολογιστή για τα δικά σας μηνύματα και απολαμβάνετε και πάμε ένα ακόμη χειροκρότημα για όλη την ορχήστρα και την Έλλη Κοντιμά που σήμερα είναι κοντά μας. Πάμε! Σηκωθείτε, ετοιμαστείτε,
φιλιά στα παιδιά. Oh,
Ήδη πώς θα κυλήσει η σημερινή εκπομπή. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι στη τηλεόραση του Άστρα με πολύ αγάπη τηλεοπτική. Όπως έχετε καταλάβει, στη μουσική έχουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και εμείς και εγώ και ο Ντιμάκος έχουμε καλή διάθεση να κουτσομαγειρέψουμε, να σας δείξουμε κάποια πράγματα. Κουτσομαγειρέψουμε λόγω του δαχτύλου. Έτσι λέγεται. Ε? Βγήκε καινούριο φύτρο, ε? Είπα εγώ, εσύ και οι σαύρες. Οι σαύρες το κάνουν αυτό όταν κόβει τη ουρά. Ε? Ποιος το κάνει. Ένα είδος σαύρας. Ένα είδος σαύρας το κάνει. Ναι, ναι. Τσακ, ψουκ, ξαναφυτρώνει. Με ένα πυρηλίβο. Ας μιλήσουμε τα δύο μας μαγειρεύουμε. Λοιπόν, έλα πάμε να μαγειρέψουμε παρακαλώ. Πριν περάσω να δω τους χορηγούς της κουζίνας. Περίμενε. Δεν πάω. Ό,τι θες. Όση ώρα ακούγα αυτά τα τραγούδια, σκεφτόμουν τώρα στα βουνά πάνω, περιβόλι. Δεν ήρθα στο περιβόλι, θα φιλοξενήσουμε. Αργά το πρωί, με ένα κεφάλι τέτοιο και να ακούς τέτοια τραγούδια. Είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Στο περιβόλι πρέπει να πάρω όλα τα παιδιά της εκπομπής. Εδώ όπως είμαστε. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα ρεύμα πάνω. Ναι, εδώ όπως είμαστε. Θα πάρω και τον κουμπάρο όμως και την κουμπάρα. Θα πάρω τον κουμπάρο. Όπως είμαστε η παρέα. Πίπη, ο Γιάννης, ο άντρας της. Η Αλέκα θα έρθει, θα έχουμε καλή παρέα. Η ορχήστρα θα έρθει όλοι. Έλα και εσύ, μαζί θα κοιμηθούμε. Πώς μου αρέσει να το κάνω αυτό. Λοιπόν, πάμε όμως, σας παρακαλώ πολύ να μαγειρέψουμε. Λέγαμε ναι. Διάφορα πράγματα και σε λίγο έρχομαι γιατί οφείλω το προηγούμενο Σάββατο. Είχα στείλει χαιρετίσματα σε Τρίκαλα Καρδίτσα και είπα έρχομαι με Βόλο, με περιοχές και δεν πήγα ποτέ. Οπότε θα ξεκινήσω, ναι, θα ξεκινήσω με Βόλο, θα συνεχίσω με Λάρισα, θα πάω Εύβοια και θα ξαναγυρίσω. Βόλο, είπαμε Βόλο για λόγω βροχής. Που είχε πότε το είπα. Πλημμυρίσει να πούμε. Μπράβο που πλημμύρισε ο Βόλος το προηγούμενο Σάββατο. Είχε θέμα. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει έξω, είμαστε από το μεσημέρι εδώ. Εσύ που ξέρεις, 12 η ώρα ήρθες. Μιλάς, μπορεί να βρέχει, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Πού ξέρεις, πας να πεις. Αφού 12 η ώρα είσαι Σάββατο, εδώ. Σάββατο βράδυ, μας ενδιαφέρει το βράδυ για την έξοδό σας, έτσι θα περάσετε καλά. Γιατί μας βλέπετε στην πουθενά. Του καλεί πουθενά. Φτιάξε το φαγητό. Φτιάξε το φαγητό, πέρασε λοιπόν, η ώρα. Κάτσε, αυτά δεν θα προλάβω μετά να κάνω. Καρότο, το αγαπημένο μου. Λοιπόν, καροτάκι. Εγώ το τρίβω και το κάνω σαλάτα. Εμείς θα το κάνουμε πουρέ σήμερα για να συνοδέψει το ψαρονέφι. Τέλεια. Έτσι, θα δώσουμε ένταση στη φωτιά. Ναι. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν θα βάλουμε μόνο το καρότο, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Θα αρωματίσουμε το καρότο και θα κάνουμε το πουρέ μας την ώρα που βράζει. Ωραία. Πρώτα όμως θα βάλουμε αρκετό αλατάκι. Ναι. Και λίγο πιπέρι. Α, μετά θα σας πω για το κεφίρ. Το έχω αφήσει πολύ όλο το καλοκαίρι. Κορίτσια μου, εσείς που είστε εγκυμονούσες λοιπόν, και όχι μόνο, σε λίγο θα πούμε για το κεφίρ. Χυμό πορτοκάλι. Γραβάνεις το κεφίρ. Χυμό πορτοκάλι. Ξύσμα από πορτοκάλι. Ξέρεις αυτά ότι υπάρχει κόσμος που ναι. Πίνει το πορτοκάλι και του ανεβαίνει πίεση. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Να.
Υπάρχει εγώ πάντως έχω θέμα με το πορτοκάλι, με τα όξινα. Έχει πολλά όξινα, έχω με το στομάχι. Σε πανάει το στομάχι. Πορτοκάλι, έτσι δεν είναι. Όχι. Υπάρχει κόσμος που αν πιει πορτοκάλι, αν έχει λίγο στο φαγητό ή αν λίγο στο κέικ, του ανεβάζει την πίεση. Αυτοί που έχουν πίεση συνήθως. Ναι. Ενώ συνήθως λένε το λεμόνι κατεβάζει. Δεν ξέρω γιατί το λέω. Το σκορδάκι. Για να ανεβάζει πίεση. Να. Λοιπόν, σκόρδο. Και σκόρδο βάζουμε... σε σκόνη έβαλε. Ναι. Και βάζουμε λίγο κουρκουμά. Ο κουρκουμάς ποια είναι η διαφορά κουρκουμά με το κάρι, μοιάζει με το λοιπόν, κάρι στην... Είναι υποκατάστατο του κάρι, ναι, υποκατάστατο του κάρι. Μπαίνει περισσότερο στο φαγητό για να χρωματίζει, έτσι. Λένε το ότι... ρύζι, στο ρύζι, άμα θέλω να το κάνω κίτρινο, βάζω κουρκουμά, ναι, 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 έτσι. Είναι το υποκατάστατο σαφράν. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν το φτάνει σε γεύση, έτσι, δεν το συζητάω. Αλλά το ίδιο ό,τι κάνει το σαφράν, μπορείς να το κάνεις με κουρκουμά, αν δεν έχεις το σαφράν. Γιατί το ο μάγειρας έχει μονό πλάνο και εγώ έχω πάντα διπλό? Δεν είμαι η βασική παρουσιάστρια. Ένας συνεργάτης καμεραμάν πρέπει να έχει εμένα μονό και αυτός να έχει πάντα διπλό. Μην αργήσουμε τα περσινά και μας παίξει όλη η Αθήνα πάλι. Τέλος πάντων, το είπα απλά. Δεν ήθελα να μιλήσω από τόσο αρχή. Έλεγα να περιμένω κανένα μήνα. Σκέφτησε δηλαδή τόση ώρα, ε? Όχι, απλά. Εδώ μαγειρεύουμε. Γεια! Όχι, δεν φεύγω, δεν φεύγω. Περίμενε. Πες τι θες για να δώσω χορηγούς κουζίνας. Ναι, λοιπόν. Δεν θα βγω σε χρόνο. Βάλαμε το καρότο να γίνει με χυμό πορτοκάλι, αρωματίσαμε κουρκουμά, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, πορτοκάλι, χυμό και ξύσμα. Δίνουμε άρωμα έτσι για να πάρουμε από εξ αρχής για να μυρίσει ο πουρές το καρότο. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε λίγο το dressing για τη σαλάτα που θα πώς βάλουμε. Θα κάνεις μέσα πολύ γρήγορα όλα ή έχεις υπολογίσει το χρόνο σου? 2-3 φορές. Πες μου τι υλικά θα βάλεις μέσα για να πάω σε χορηγούς κουζίνες και να το χτυπήσεις. Στο dressing θα βάλω λάδι. Βάλτε κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάω με βαλσάμικο. Ωραία. Έτσι, αναλογίες πάντα λέμε βαλσάμικο με λάδι, ένα δάχτυλο με βαλσάμικο και 3 λάδι. Πώς έχω μάθει δίπλα σου. Έτσι, αρκετό λαδάκι, γιατί εδώ βέβαια δεν θα αφήσουμε μόνο το dressing να είναι... Αρκετό λάδι, αρκετό λάδι, να έχει ο κόσμος όμως λάδι είναι το θέμα. Ας βάλει λιγότερο βαλσάμικο και ας βάλει και λιγότερο λάδι, γιατί έτσι όπως έχουμε πάει ο κόσμος δεν θα έχει ούτε λάδι σε λίγο καιρό. Λοιπόν, θα βάλω λίγη μουστάρδα μέσα. Ναι. Και γιαούρτι. Γιαούρτι, αγαπημένο μου. Φυσικά. Λοιπόν, γραβάνεις, παιδιά, έτσι, δοκιμάστε μπράβο το. Έλλη μου, πριν φύγεις, θα σου δώσω γιαουρτάκι. Θα το φάτε και εδώ, δεν παθαίνει τίποτα. Θα σου δώσω γιαουρτάκι, θέλω να το δοκιμάσεις αυτό το γιαουρτάκι το δικό μας. Τι να πάρει. Γίνεται παραδοσιακά όπως το κάναν παλιά σε τσαντίλα. Και η γεύση του. Όχι, είναι εδώ στη Λάρισα. Εδώ στη Λάρισα. Έχω και θα δώσω. Στο μακριχώρι είναι το. Στο μακριχώρι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, θα τη δώσω το μεγάλο για να δοκιμάσει και ο Κώστας. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε που το κάνει σε τσαντίλα και είναι η παλιά η γεύση, η βελούδινη. Εσένα δεν σου δίνω, θα δώσω μόνο στον καλόγερο και στα παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι να το χτυπήσει. Αλάτι, πιπέρι. Ναι. Έτσι, και κάνουμε το dressing έτσι για τη σαλάτα. Ωραία, μέχρι dressing να το χτυπήσει ο Δημήτρης, θα το δείτε χτυπημένο. Πάμε να δούμε ποιος προσφέρει και τη σημερινή μας συνταγή. Και ερχόμαστε σε ούτε 1,5 λεπτάκι. Πάμε και συνεχίζουμε με τον Δημήτρη που το χτυπάει. Το dressing. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είδαμε και ποιος προσφέρει τη σημερινή μας συνταγή. Τώρα, Ντιμάκο μου, ήμασταν στο σημείο που εσύ χτυπούσες το dressing. Ναι, έχουμε βάλει, είπαμε, λάδι, βαλσάμικο, αλάτι, πιπέρι. Μουστάρδα και γιαούρτι. Ωραία. Έτσι, χτυπάμε να πάρει μια έτσι απαλή βελούδινη υφή εδώ πέρα μαζί με το γιαούρτι. Τέλεια. Και δίνει γεύση. Έτσι, και αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη για να το χρησιμοποιήσουμε στη σαλάτα μετά. Πολύ ωραία. Τώρα, Ντιμάκο μου, σε αφήνω και όταν έρθω σε σένα, τι θα κάνουμε πάλι? Θα ξεκινήσουμε το ψαρονέφρι. Βράζουμε τα καρότα, το dressing το έχουμε. Το ψαρονέφρι, τι κάνει, θα μου το κάνει, ε? Τι κάνει, ναι. Τέλεια. Ψαρονέφρι. Λοιπόν, αφήνω τον Ντιμάκο και έρχομαι σε πολύ λίγο. Θύμησέ μου, σε παρακαλώ, πολύ πράγματα που έχω να πω για το κεφίρ σε λίγα λεπτά. Όμως, πάω γιατί σα άφησα πάρα πολύ ώρα με τα μηνύματα. Πάω να στείλω εγώ τις καλησπέρες και φυσικά η ορχήστρα μου τώρα αμέσως θα συνεχίσει και σμπρώξτε από το σπίτι τραπέζια. Σμπρώξτε τα πάντα. Θα χορέψω τώρα, δεν θα χορέψω. Τώρα χορεύω. Τέλεια. Σμπρώξτε τα τραπέζια, έχετε χρόνο. Και όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, τόσα χρόνια γνωστή συνήθεια, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε. Γιατί να σας πω κάτι, μόνο αυτό μας έχει μείνει πια και η καλή διάθεση και το χαμόγελο, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εδώ πέρα ξανακόλλησε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να πω στο Γρηγόρη, στη Χρύσα, στον Παναγιώτη, στο Ρούλι, στο Σάκη, στον Αμπελώνα Λάρισας που υπεραγαπάμε, στη Λίτσα. Στον αγαπημένο Γιώργο Σταματόπουλο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνει, στον Αλέκο, στη Δήμητρα, στην Έλενα. Και τώρα καθίστε, επειδή σας είπα ότι θα πάμε σε περιοχές και είχα αφήσει, θα πω κάποιες περιοχές, έτσι, από Βόλο, την καλησπέρα μας να στείλουμε σε Νέα Ιωνία που αγαπάω πάρα πολύ και βλέπω όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε. Σε Νέα Ιωνία, άλλη μεριά, Άγιο Λαβρέντιο που έχω και χρόνια να έρθω πάνω από δύο. Έχεις πάει Άγιο Λαβρέντιο? Φανταστικά, έχουν φανταστική πλατεία στο χωριό. Λοιπόν, στον Άγιο Λαβρέντιο, στα Λεχόνια, στον Άγιο Γιώργιο Ηλίας. Από Βόλο ποιος είναι, Βαλάντη, βοήθαμε εσύ. Τα Κριθάρια είναι στο Βόλο. Κριθάρια,
Κρυθαριά. Τα Κρυθαριά είναι στο Βόλο. Ωραία, άρα είμαι σωστά. Κρυθαριά Μάραθο, Δημητριάδα, Μικροθήβες και Αηδίνη. Και το χωριό της αγαπημένης μας Ελένης είναι αυτό. Και τα φιλιά μου να τη στείλω όπως στο θείο τον Πέτρο και στη Μαρία που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και στο μικρό Νικόλα. Λοιπόν, δυναμώνουμε παρακαλώ πολύ ένταση. Δυναμώνουμε ένταση γιατί σε λίγο έχω και νέα στήλη της εκπομπής. Θα γίνω μια νέα μοιραράκι και θα σας παρουσιάζω χαλιά εδώ, μόνο Τεχεράν. Δημή, εσύ θα είσαι ο Πακιστανός που θα μου τα βάζει μέσα. Αυτό το σκέφτηκα τώρα. Τα λες και τα χρώματα. Ναι, εσύ όμως θα είσαι αυτός που θα τα κουβαλάει. Τέλειο αυτό που σκέφτηκα. Θα το κάνουμε τέλεια. Τεχεράν μόνο. Όχι, είσαι μια χαρά φαίνεσαι, δεν έχει σημασία. Μια χαρά. Ο Δημήτρης θα μου το κουβαλάει, εγώ θα σας παρουσιάσω. Σας λέω το σκέφτηκα τώρα. Δυναμώνουμε ένταση, τέλειο θα είναι, θα περάσουμε τέλεια. Δυναμώνουμε ένταση και πάμε. Αγαπημένη Έλλη Κοσμά, χειροκρότημα και η υπέροχη ορχήστρα της που σήμερα είναι εδώ. Πάμε. Πατριώτες, ωραία και λεβέντες, πατριώτες.
τραγούδια μας τα όμορφα περά.
μαύρα μάτια είναι πυρκαγιά. Τυραννάς. Από σένα θέλω μόνο να με αγαπάς. Ωρε τα ματάκια σου είναι τσούπρα, μλαύρα και φωτιά, παπά μου και τα δυο σου φοβρά μάτια είναι πυρκαγιά. Ωρε Παναθένα τη Λάρσα, ωρε κι αυτά τα τρικαλά που βγάζουν τα κορίτσια τα πιο καλύτερα. Άιντε τα σεφτά. Ωρε και τι να κάνουμε, να μάσουμε λουλούδια, ωρε κι ας αποθανούμε. Ωρε να μάσουμε λουλούδια, ωρε κι ας αποθανούμε.
τη γειτονιά σου, Παναγιωτούλα με γεια σου. Από τη γειτονιά σου, Παναγιωτούλα με γεια σου. Παναγιωτούλα με γεια σου, η μάνα σου και τη γεια σου, Παναγιωτούλα με γεια σου. Ωρα κι αν σε μαλώνουν που περνώ, κι αν σε μαλώνουν που περνώ, δεν θα ξαναπεράσω, Παναγιωτούλα με γεια σου, δεν θα ξαναπεράσω, χαρά στην όμορφιά σου. Άιτε με ραντζά, κοντούλα και γιωμάτι, άιτε σε ένα ωραία βάλα στο μάτι. Ωρε με τα σκέτα σκέρτσα που μας κάνει. Άιτε νερατζά κοκκίνο φορεμένη, ώρες είμαστε μας τρελάνες θα σε πάρω, άιτε με παπά, παπά και με κουμπάρο. Πήγα να σε πω, να σε ξαναπώ. Τόλη Μαυρατζά, λοιπόν, και φυσικά ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλη την ορχήστρα, αλλά και για την αγαπημένη Έλλη Κοσμά που φέρνει αυτό το κέφι σήμερα στα σπίτια σας. Έλλη Κοσμά, χειροκρότημα, παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τότε εμείς να. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, να φτιάξουμε τα δικά μας. Τι είναι τα πια να φτιάξουμε. Τα μικρόφωνα και ερχόμαστε. Πηγαίνετε μέχρι το. Ψυγείο, πάρτε νερά. Ο ψυγείο μην πάτε. Μισό-μισό να πίνετε, γιατί ο καιρός είναι περίεργος και τώρα αφήστε. Μισό-μισό. Πάρτε από τη βρύση καλύτερα. Κάντε πιπί, πάρτε ένα χυμό. 2,5 λεπτά θα λείψουμε, έτσι. Ερχόμαστε σε 2,5 λεπτάκια. Και όπως ακριβώς σας υποσχέθηκα, ότι από σήμερα θα ξεκινάμε μια νέα στήλη που θα πρέπει να ντύσω τα σπίτια σας. Λένε ότι του Αγίου Δημητρίου στρώνουμε χαλιά στο σπίτι και του Αγίου Κωνσταντίνου τα μαζεύουμε. Ο σοφός ελληνικός λαός ξέρει πάρα πολλά. Άρα, αφού πλησιάζουμε σε ημέρες που θα στρώσουμε τα χαλάκια μας, εγώ σας έχω τις καλύτερες λύσεις και πού αλλού φυσικά. Τέρμα Φαρσάλων και στο κατάστημα Τεχεράν μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα χαλιά, ό,τι ακριβώς ταιριάζει στο δικό σας σπίτι. Εμείς σήμερα εδώ έχουμε ένα πολύ μικρό δείγμα, γιατί
να επισκεφτείτε το κατάστημα Τεχεράν στο τέρμα Φαρσάλων στη Λάρισα πάντα, μπορείτε να βρείτε ό,τι ακριβώς ταιριάζει στο δικό σας σπίτι. Εκατοντάδες χαλιά. Καταρχήν, μπορείτε να βρείτε χειροποίητο ολόμαλο 2x2,5. Προτιμώ να βλέπουμε τα χαλιά και όχι εμένα, έτσι ακριβώς, να βλέπουμε τα χαλάκια. Χειροποίητα ολόμαλα 2x2,5 σε όλες τις αποχρώσεις. Με τάξη μπαμπούκ, που και αυτό το έχουμε εδώ στο στούντιο, τώρα βλέπετε τυχαία κάποια πλάνα, δεν αντιπροσωπεύουν αυτά που σας λέω. Μπουχάρα, ζίγκλερ σε κλασικά χαλιά. Μπουχάρα είναι αυτή εδώ που κάθομαι εγώ, ακριβώς εδώ, και το κόκκινο, παιδιά, που έχετε εκεί μπροστά, και είναι καταπληκτικά και ταιριάζουν σε πιο κλασικά σπίτια, έτσι ακριβώς. Αυτά εμένα είναι τα αγαπημένα μου χαλιά σε πάρα πολύ καλές τιμές. Δύο σάγκοι έχουμε εδώ πέρα χειροποίητα. Σας δείχνω μόνο το ροζ που έχουμε εκεί, που μπορείτε, που είναι σαλονιού και οι διαστάσεις του είναι για το σαλόνι. Ντιμή, βγάλε το μικρόφωνο σου, αγόρι μου, και πήγαινε φέρε μου λίγο την Τώρα. Την τώρα θέλω το χαλί, την Τώρα. Είναι το τελευταίο χαλί, γιατί την Τώρα θα τη δώσω προσφορά. Τώρα, θα δείτε εκεί πέρα Τώρα πώς την ξέχασα την Τώρα. Δημή, φέρτε μου μέσα, αγόρι μου, την Τώρα θέλω. Την Τώρα την παιδική, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα βρείτε επίσης σάγκη μηχανής με τάξη, μην μπεις μπροστά από την κάμερα, σάγκη μηχανής με τάξη, σε πάρα μα πάρα πολλά χρώματα. Τεχεράν, στο τέρμα της Φαρσάλων, εδώ στη Λάρισα. Ένα μικρό δείγμα. Κάθε 15 μέρες θα σας φέρνω έτσι δείγματα που μπορούν να ταιριάζουν στο σπίτι, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Να θυμίσω ότι τα χειροποίητα ολόμαλα 2x2,5 μπορείτε να τα βρείτε μόνο από 130 ευρώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για ένα χαλί 2x2,5 μόνο με 130 ευρώ σε όποια απόχρωση εσείς θέλετε. Και τώρα για τους μικρούς μου φίλους και ιδιαίτερα τα αγαπημένα μου κορίτσια. Άνοιξε τον Τίμι, εδώ μπροστά θέλω. Θέλω να το κρατάς και να το δείχνεις όπως ακριβώς πρέπει. Βγάλε το γάντι. Ευχαριστώ. Μα τι συνεργάτη εγώ δηλαδή. Είσαι φανταστικός. Η Τώρα μου την έβαλε ανάποδα την Τώρα. Καθίστε να τη γυρίσουμε. Καθίστε. Έλα, Τίμι, να τη γυρίσουμε από εκεί. Αχ, η καψιρή τι κάνουμε. Γύρνα τη έτσι. Γιατί καλέ, πώς θα τη δουν οι τηλεθεατές μου δηλαδή. Κοιτάξτε, έλα να κάτσουμε. Και στη μέση θα είναι, κάτσε κάτω κι εσύ. Κάτσε λίγο. Κοιτάξτε τι ωραίο θα είναι με το παιδάκι σας. Χτυπάει πάνω στο μικρόφωνο το κολλιέ μου. Θα το βγάλω. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο είναι Τώρα. Τέλειο. Και εδώ θα έχετε και το παιδάκι σας και θα παίζετε και μια χαρά. Το συγκεκριμένο χαλί που το βλέπετε πόσο μεγάλο είναι, έτσι. Μόνο εσείς που θα πάτε από την εκπομπή μας, 50 ευρώ το δίνω αυτό. Όλο αυτό. 50 ευρώ. Τώρα για τα αγοράκια που δεν ταιριάζει Τώρα. Πώς το λένε το πουλί εκείνο, το κίτρινο, το που βλέπαμε στα παιδικά μας χρόνια εμείς, το Tweety. Τα αγοράκια ταιριάζει το Tweety. Α, και αυτό από 50 ευρώ σας το δίνω, έτσι. Αλλά τα κοριτσάκια μου Τώρα 50 ευρώ μόνο στην Τεχεράν. Τέλεια. Το Παρίς. Μόνο για τη μία, τα άλλα τα κοριτσιά. Είναι η Τώρα η αγαπημένη. Πολλά παιδάκια το έχουν αυτό. Λοιπόν, και για τα παιδάκια μου έχω την Τώρα λοιπόν μόνο από 50 ευρώ. Θέλω όλη μέσα την εβδομάδα να επισκεφτείτε την Τεχεράν, που έχει μεταφερθεί και γνωρίζετε όλοι ότι είναι στο τέρμα της Φαρσάλων. Αυτά, δώστε μου τώρα λίγο χρόνο για να έρθει η ορχήστρα μέσα και να ετοιμαστεί, και φυσικά να έρθει η γλυκιά μου, η αγαπημένη Ελένη Πίπη. Γιατί αμέσως τώρα σας είπα, δεν ξέρω αν θέλει και ο Χρήστος εδώ και η Αλεξάνδρα, αν θέλουν να βγουν και αυτοί μαζί μας, πολύ ευχαρίστως. Πάμε να δούμε υπέροχο βίντεο με γυαλιά Οράσιος που ετοιμάσαμε. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο τον Καλόγυρο που ήταν και στη λήψη, αλλά και στο μοντάζ, και εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δείτε το και ερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Εγώ βέβαια έχω και πρόβλημα με τα μάτια μου. Την καλησπέριζω αμέσως τώρα τη γλυκιά μου φίλη Ελένη Πίπη. Καλησπέρα, Ελένη μου. Άλλαξε το μαλάκι. Λίγο. Το κούρεμα, λίγο κάτι λίγο, έκανε. Ναι, το κούρεμα. Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία στο γύρισμα μέσα στην εβδομάδα. Πολύ ωραία περάσαμε. Όμως. Αλλά εγώ να σου πω κάτι. Εγώ βέβαια έχω και πρόβλημα με τα μάτια και φοράω γυαλιά και θα κλείσουμε τώρα και ένα ραντεβού με τον μπαμπά να με δει οπωσδήποτε. Σε περιμένουμε. Αλλά όλα τα Οράσιος που είδα και στο μαγαζί και αυτά που παρακολουθήσατε εσείς είναι πολύ, πώς να σου πω, πολύ ιδιαίτερα πια. Ιδιαίτερα, αλλά παράλληλα και εύκολα για να ταιριάζουν σε πολύ κόσμο. Όπως είδατε και στο βίντεο, πάλι χρώματα, πάλι κοκάλινα, κυρίως στη μόδα, μεγάλα. Μεγάλα γυαλιά. Μεγάλα αυτό γυαλιά. Είναι καλό. Τα μεγάλα πηγαίνουν είτε σε πολλά πρόσωπα. Είτε πεταλουδέ, είτε πιο τετράγωνα, ανάλογα με το τι ύφος θέλουμε να δώσουμε. Και έχουμε τα πάντα. Και επίσης να τονίσουμε και έχουμε γυαλιά εφαίρη σε πολύ καλές τιμές. Πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι έτσι. Που ενδιαφέρει έχουμε και πάρα φέρει, πολύ τον κόσμο. Έχουμε φέρει δηλαδή και οικονομικές σειρές, όπου κάποιος μπορεί να βρει γυαλί Οράσιος από 20, σκελετό Οράσιος από 20 ευρώ. Και μεσαίες κατηγορίες, τα 40-50 ευρώ ένα σκελετό, και λίγο πιο ακριβά πλέον.
Πάρα 80%, πολύ σημαντικό. Ναι, πολύ σημαντικό για την εποχή που διανύουμε. Λοιπόν, κατάστημα Όπτικο Ολύμπου 30 στη Λάρισα. Θέλω να το επισκεφτείτε όλο και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι και τα γυαλιά ηλίου βρίσκονται σε υπέροχες τιμές. Και τα γυαλιά ηλίου, βέβαια, τώρα που η σεζόν είναι λίγο πιο εκτός, τα γυαλιά ηλίου γίνονται περισσότερο, γίνεται μια καλύτερη έκπτωση στα γυαλιά που ήδη υπάρχουν. Ώσπου να έρθουν και εκεί οι καινούργιες παραλαβές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Λενάκη μου, πάμε πριν σε αποχαιρετήσω να πάμε να μαγειρέψουμε μαζί με τον Δημήτρη. Βέβαια, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε γιατί σε λίγο. Η Έλλη Κοσμάλα και η ορχήστρα περιμένει γιατί θα κουνήσουμε τα κορμιά μας αμέσως τώρα. Λενάκη μου, πάρε θέση δίπλα στο Δημήτρη να τον βάλουμε στη μέση. Δημάκο, ήρθαμε παρέα. Παρακαλώ. Λοιπόν, πες μου τι θα κάνουμε γιατί θα πάω σε ορχήστρα. Ακόμα δεν ήρθες. Α, συγγνώμη. Ακόμα δεν ήρθες. Λοιπόν. Να κάνουμε λίγο, να βάλουμε λίγο λαδάκι εδώ στο. Εσύ δεν μου έλεγες όση ώρα ήμουν με την Ελένη να έρθω σε σένα γιατί δεν προλαβαίνεις. Γιατί δεν προλαβαίνω, δεν θα γίνει το φαγητό. Έχουμε τόσο κόσμο. Άντε, φτιάξε. Φτιάξε λοιπόν. Να φάμε. Ναι. Βέβαια. Πώς θα γίνει. Α, ψαρονέφρι τώρα φτιάχνω. Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε ψαρονέφρι. Ναι. Αλάτι, πιπέρι. Έτσι, αλατίζουμε όλα τα κομμάτια. Το γυρνάμε από όλες τις πλευρές. Και τα μεζεδάκια σου εδώ, τα θέλεις πολύ αλάτι. Βάλε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τρώω και αλάτι και πιπέρι και από τα πάντα τρώω. Έτσι. Λοιπόν, ψαρονέφρι, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Θα το σοτάρουμε. Θα βάλουμε με λάδι μόνο. Έχουμε γκάζι. Ναι, γιατί. Α, λέω, γιατί δεν τσιτσιρίζει. Δεν ξεκίνησε να ζεσταθεί το λάδι. Τα καρότα μη σου λιώσουν. Τα θέλουμε λιωμένα για να κάνουμε πουρέ. Ναι. Θα τα σβήσω όμως τώρα, έτσι. Να δυναμώσουμε εδώ το μάτι. Ναι. Να ξεκινήσει να σοταριστεί αυτό και πάμε. Εμείς θα κάνουμε τώρα. Επειδή θα χρησιμοποιήσουμε και συνταγή μας μέσα μήλο. Ναι. Στο ψαρονέφρι. Όλοι να είμαστε δίπλα. Καλή. Θα καθαρίσουμε το μήλο, θα το ρίξουμε μετά μέσα στη σάλτσα. Ναι. Θα το κόψουμε σε κυβάκια μικρά. Και αυτά βέβαια, έτσι, για να μην μας, μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε το μήλο, θα το βάλουμε λεμόνι για να μην μαυρίσει. Α, έτσι δεν μαυρίζει. Όταν θέλω να το σερβίρω σε φορτοσαλάτα και έχω κόσμο και θέλω να το κόψω από το μεσημέρι, πώς το κρατάω. Λοιπόν, τι θα κάνεις. Θα πάρεις μία ζάχαρη, μία νερό, μία κούπα ζάχαρη, μία κούπα νερό. Ναι. Μία μισή κούπα νερό, να κάνεις ένα ελαφρύ σιρόπι και θα το ρίξεις μέσα. Αυτό θα διατηρήσει. Ναι, θα διατηρήσει το σιρόπι και δύο μέρες το μήλο. Α, καλό. Πάρα αυτό. Πολύ. Ένα ελαφρύ σιρόπι, το οποίο σιροπάκι όμως μπορείς να το αρωματίσεις με λίγο κανέλα. Και ένα γαρίφαλο να αρωματιστεί, έτσι, να λιώσει ζάχαρη τελείως. Δεν θα είναι καλά, λέει ο Βασίλης όμως. Το μήλο μετά δεν θα μείνει γλυκό. Όταν λες γλυκό. Αφού θα βάλω τη ζάχαρη, μετά όταν θα το τρώει ο άλλος, δεν θα είναι τοξινό το μήλο το. Για φορτοσαλάτα, δεν λες. Για τι πράγμα θέλεις. Για φορτοσαλάτα το θέλω. Ναι, τι, φορτοσαλάτα. Θα κόψω το πορτοκάλι, θα κόψω το μήλο, θα κόψω το αχλάδι και θα το σερβίρω στον κόσμο. Ναι, τότε θα παρακαλέσει ο κόσμο να πούμε να φύγεις 5 λεπτά, να τα κόψεις και μετά για να μην συμμαυρίσουν. Εντάξει, συγγνώμη. Βέβαια, πώς θα σε δούνε να πούμε ότι κάνεις κάτι. Μπορεί να λένε ότι δεν τα κάνεις εσύ. Αλεκάκι, ελάτε εδώ στην κουζίνα να μαγειρέψουμε όλοι μαζί. Άντε, ελάτε, σήκω, πάρε και το Χρήστο. Μια ζωή μόνη μου με αφήνετε. Άντε, καλέ, ελάτε να γεμίσει. Έλα. Αλεκάκι, σηκωθείτε και ελάτε μέσα. Έλα, ομορφιά μου, έλα, Χριστάκι μου κι εσύ. Έλα να γεμίσει η κουζίνα νιάτα. Έχω το μάγειρα και με πάει πίσω στην ηλικία. Ενώ αν έρθουμε εμείς, που είμαστε μικροί, καταλάβατε. Και είμαστε έτσι, τα νιάτα. Έτσι. Έλα, κορίτσι μου μέσα, έλα εδώ να μορφύνει. Αγάπες μου, τι κάνεστε. Τι κάνετε. Γέμισε η κουζίνα μου πάλι, κοίτα πόσο κόσμο σου φέρα. Να μπλεχτείς μαζί μας και να γεμίσεις, να πάρεις τα νιάτα μας. Έτσι, να απορροφήσω τα νιάτα, την ενέργεια από εσάς. Τέλεια. Θέλετε να έρθετε κι εσείς, να γεμίσουμε νιάτα. Όχι, καθίστε, θα πάω σε τραγούδι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Μιτσάκο, σε αφήνω για λίγο με τόσο καλή παρέα και έρχομαι γιατί ένα ψαρονέφρι, λέει το Δημήτρη Λιοπρασίτη, μου λέει ο Λιοπρασίτης. Ντέμι να βάλω 10-15 ψαρονέφρια. Ψαρονέφρια είναι το σωστό ή παυλακία. Ψαρονέφρι. Δεν πάει σε. Ναι. Τέλος πάντων, πολλά ψαρονέφρι. Οι τηλεθεατές μου θα με κατάλαβαν τι θα τα πούνε. Κομμάτια ψαρονέφρι. Μπράβο, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μου λέει να βάλω 10-15 και του λέω, όχι, λέω, γιατί ο μάγειρας επέμενε για ένα. Τώρα τι θα δώσω εγώ τον κόσμο να φάει. Θα βγάλω κι άλλα αυτό, θα αφήσουμε πάνω. Τι θα δώσω. Αναγκαστικά θα παραγγείλω. Ακούστε να δείτε τι θα κάνω. Πού είναι τα χαρτιά μου. Εδώ, στον Άγγελο πάτε εσείς.
Στον Άγγελο Παντεσής, πώς δεν μου παραπονέθηκε ο Γιώργος ακόμα ότι του βαράει συνέχεια το μικρόφωνο. Παραπονιέται από μέσα και δεν μιλάει. Καθίστε. Παραπονιέται και δεν μιλάει και δεν λέτε. Μετά έχει τα νεύρα το σπίτι όμως, συγγνώμη. Μετά έχει νεύρα σπίτι και δεν ξέρω τι χάπια να του δώσω. Καταλάβατε, εσείς μου τον κάνετε έτσι. Ορίστε. Γιώργο μου, τέλος, τα πέταξα. Ούτε θα σου χτυπάει τίποτα, ούτε μια χαρά. Λοιπόν, έχω πολύ κόσμο και θα παραγγείλω. Τι να κάνω. Λοιπόν, θα μου φέρουν οπωσδήποτε. Παιδιά, θα πάρω. Δεν παίρνω ακόμα παραγγελία. Θα σου πω τι θα πάρω. Θα πάρω 4 μερίδες. Α, πάμε από εδώ. Αυτό που θα δώσω στο βαλάντι. Δεν πειράζει αυτό. Λοιπόν, θα πάρω 6 τέτοια. Σαλάτα στο καρβέλι με λάχανο άσπρο, λάχανο κόκκινο, μαρούλι, καρότο, ντομάτα, αγγούρι, φέτα, πιπεριές, ελιές. Από τον Άγγελο Μπάρμπεκιου πάλι. Θα πάρω οπωσδήποτε για να χορτάσουμε όλοι. 6 μερίδες. Πατάτες φρέσκες, μικρές βραστές που είναι καταπληκτική λιχουδιά και τα 3 από αυτά είναι νέα πιάτα. Λοιπόν, με τυρί, φέτα και πέστο βασιλικό που πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε και εσείς που με βλέπετε σπίτι και να παραγγείλετε αφού τελειώσει η εκπομπή, όχι ακόμη παρακαλώ πολύ. Πόσα τέτοια, 10? Με διπλό μπιφτέκι, παιδιά, θα φάτε και εσείς όλοι εδώ, θα μείνουμε μετά την εκπομπή. Και θα πάρω και 10 τσίσμπεργκερ με διπλό μπιφτέκι, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πω λαχταριστό. Λοιπόν, ντομάτα, κρεμμύδι, μπέικον, κασέρι, γκούντα, κέτσαπ, μουστάρδα, πατάτες και τσιπ φρέσκες. Τέλεια. Αυτά λοιπόν για εδώ. Πάμε σε τραγούδια αμέσως τώρα, γιατί έχω πάρα πολύ ώρα. Και μετά έρχομαι με δικά σας μηνύματα που και σήμερα σας άφησα πολύ πίσω. Η Έλλη Κοσμά παραμένει εδώ. Πάμε χειροκρότημα από εμάς που είμαστε εδώ. Να τους υποδεχτούμε για μία ακόμη φορά. Πάμε. Πότε τάγνε εσές μαρούσα να άιντε πότε τα μωρά τάγνε
και τη βρήκα. Ωρε σε χρυσόμπα, αχ τσε μαρουσάνα. Άιντε σε χρυσό, χρυσόμπα, αχ τσε. Ωραία να μην
τη χτίσει σε βουνό. Πατά και εγώ να το να βρω. Κορδά σου τι χαλούν τα χιόνια, μωρή λαρσίνη τρίγωνα. Τη χτίγιο χαμάναμα, να μην τη χτίσεις κατά γη. Ωρετά σου τι χαλούν διαμάτες, όμορφες γαλανόματες. Τα γιο μωρέ, τα χιόνια και τα κρύσταλλα. Τα χιόνια και τα κρύσταλλα μας φέρνουν το χειμώνα μας, φέρνουν το χειμώνα. Το κλάμα, ρε, το κλάμα και τα δάκρυμια. Ωραία, το κλάμα και τα δάκρυα μας φέρνουν το μαράζι μας, φέρνουν το μαράζι. Παράτικη καρδούλα μου με, να'ν καλό λεβέντη με, να'ν καλό λεβέντη. Τονά μωρέ, τονά, τονάκα, πόνα από καιρό. Τον αγαπώ, δεν μ' αγαπά τον, θέλω, δεν με θέλει τον, θέλω, δεν με θέλει. Ωρε τρεις κοπέκια η μάνα, τρεις κοπέλες λιγερές. Τρεις κοπέλες λιγερές παν στον δρόμο μοναχές. Εδώ που πάνε κι η μάνα, 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 εδώ που πάτε κι εσύ τρεις. Εδώ που πάμε εμείς οι τρεις, μήπως βγει μπροστά κανείς. Μη φιλεί και μάνα, μάνα, μά, μη φιλήσει και καμιά. Ωραία, μη φιλήσει και καμιά και μας πάσει τα σταυνιά. Ωρε τα προβάτα στη στρούγκα γρίσουλα κι αδερφούλα. Μουσική.
κίτρικο, λε κυτρίσο, δεν φανήκε. Άιτε να ρομβολάει τη στάνη μόση με το τσοπανί. Ωραία να ρομβολάει τη στάνη μόση με το τσοπανί. Χρυσούλα μου τα πρόβατα. Ρίξε τα μάλια σου μπρος τα βρούλα μου πίσω, να σε δω κορίτσι μου να σε γνωρίσω. Πάρτο φέτος το χειμώνα να σου βάλω παρά. Χρόνια μόνο στα βρούλα μου έχω στα ξένα, πόνους κι ένα στενά ακούς εγώ για σένα. Κάτω φέτος στον Απρίλη να σου βάλω δαχτυλίδι. Μωρέ δε φταίνε τα γλυκά κρασιά. Άιντε δε φταίνε τα γιώματα, γιώματα ρε για σου λιμιώτησα. Σου λιμιώτησα κυρά μου, μου έχεις πάρει τα μυαλά μου. Σου λιμιώτησες. Άιτε που βάζουν τον δάνειο ματαριά, σου λιμιώτησα. Σου λιμιώτησα κυρά μου, που έχεις πάρει την καρδιά μου. Βρε μιλίτσα μου, μας μπήκε μέσα πειρασμός, μικρή κουκλίτσα μου. Μιλίτσα μου, μιλίτσα μου, για μίλα μου, κουκλίτσα μου, τι σου κάνα εγώ. Τι μου κάνεις κι εσύ, αγαπιόμαστε φωνή. Μας έκανε κακό αυτός ο πειρασμός, μας έγινε χαμό. Πω, ρε μιλίτσα μου, το μαθόλο το χωριό πολύ κουτσοπονιό. Μιλίτσα μου, μιλίτσα μου, για μίλα μου, κουκλίτσα μου, τι σου κάνα εγώ. Τι μου κάνες κι εσύ, και αγαπιόμαστε πολύ. Μας έκανε κακό αυτός ο πειρασμός.
κουπελίτσα μου, τάξα τα σου τα μανιά, ρε κουπελίτσα μου. Δασκάλα στο δικό μας στο χωριό, γράμματα για να μας μάθει, μάνα μου θα τρελαθώ. Προς το πίνακα με βάζει να της γράψω σ' αγαπώ, την κοιτώ και με κοιτάζει και κάτι κάτι και πιο. Σπίτι μας θα κοιμηθεί, να με μάθει που δεν ξέρω διόλου αριθμίδι. Δεκατό χρονών ο δόλιο σπίτι ένα δημοτικό, κι αν δεν έφευγε η δάσκαλα δεν θα τελειώνα κι εγώ. Στο χειροκρότημα πριν δεν μας ακούνε, ήταν ορχήστρα. Τώρα!
Λίγο, θέλω να πιστεύω, το βλέπω άλλωστε και από τα μηνύματά σου, ότι σήμερα περνάμε πολύ καλά. Μεγάλη μου τιμή και χαρά που σήμερα φιλοξενούμε εδώ κοντά μας την αγαπημένη Έλλη Κοσμά, φωνάρα. Έλλη μου, δεν έχω να πω λόγια. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ, αλλά και όλα τα παιδιά που είναι γλυκύτατα και τόσο χαμογελαστά και χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ. Τώρα, επειδή θέλει να φτιάξει ο Ντίμης τον μπουρέ και δεν θα προλάβει. Ντιμέκο, θες να τον φτιάξεις ή θες να το φάμε σκέτο με σαλάτα? Λίγο να φτιάξω το θορνέβρα, κάνουμε λίγο σάλτσα. Εντάξει, εντάξει, αγόρι, να μου έρχομαι. Σε λίγο. Όχι ακόμα. Περίμενε. Περίμενε. Αφού δεν ήρθα κοντά, πώς θα μαγειρεύεις. Περίμενε. Καλησπέρα, να σε λέω ότι μετά θα τα ξεχάσω. Στο θείο το Στέλιο και τη θεία την Έφη από Περιβόλη που μου φτιάχναν κάτι φαγητά όλο το καλοκαίρι, παιδιά. Θα έρθετε εκεί να σας φιλέψουμε, θα περάσουμε μια χαρά. Στον αγαπημένο κύριο Βαγγέλη και στην κυρία Γεωργία Τσεόλγα που μας βλέπουν στο Βόλο. Στην κυρία Νίτσα Παπατόλια από Βελεστίνο. Φιλιά σας θέλω, κυρία Νίτσα μου. Και στον αγαπημένο κύριο Γιάννη Μιχολίτση που μας βλέπει αυτή τη στιγμή στο Βελεστίνο, αλλά περάσαμε πολύ ωραία στο Περιβόλι. Τώρα, καλησπέρα για να μην αφήσω. Σε Φαλάνη, Κουλούρι, Δασοχώρι, Δένδρα. Δασοχώρι, είπα Δασοχώρι, Δένδρα. Πλατανούλια, Αμυγδαλιά, Μάνδρα, Κουτσόχερο, Ραχούλα. Κουτσόχερο, από εκεί είσαι, Μίτσο. Κοιλάδα. Από την Κοιλάδα, έρχομαι δίπλα, περίμενε. Έτσι. Κουτσόχερο, Μάνδρα, Κοιλάδα, Ελευθερέ, Τερψιθέα, Ραχούλα, Αργίσα. Η Αργίσα πού είναι? Την έχει ανάμεσα στην Τερψιθέα, στην Ιωαννίνων και στη Γιάννουλη. Δεν ξέρω, Αργίσα. Μήπως είναι ποτάμι? Μήπως λέει ότι άργησε κανένας εκεί και το... Δεν το ξέρω αυτό, θα το ψάξω όμως. Δασοχώρη, Κουλούρη, είπα, Φαλάνη, είπα, Μορφοχώρη, είπα, Μελισσοχώρη, Πλατίκα, Μπογλάφκη, Νάματα, Ελευθέριο, Μαρμαρίνη, Νέσον, Καλοχώρη, Δήμητρα. Αυτά και στο Μόδεστο. Ο Μόδεστος δεν ξέρω πού ανήκει. Νομίζω ότι είναι στις Αγιάς τα μέρη. Τώρα, αν κάνω λάθος, μου στείλουν μήνυμα να με διορθώσουν. Φτιάξτε, δεν έχω χρόνο. Θα πάω σε διαφημίσεις. Γιώργο, έπαιξα εγώ τις δεύτερες διαφημίσεις μου και μου φύγαν από το κεφάλι. Όχι, ε. Όχι. Φανταστείτε, παιδιά. Πω, πω, πω. Έλατε σε κοντά να μαγειρέψουμε. Έλα, Δημάκο, άντε, φτιάξε δύο λεπτάκια. Τη γραβιέρα τη θέλω για το σπίτι, ε. Τη γραβιέρα θα πάρω. Θα τη βάλω σαλάτα μετά. Μην ανοίξει τη γραβιέρα. Βάλε κεφαλοτήρι. Γιατί? Γιατί θέλω να φτιάξω αύριο σαγανάκι. Α, έτσι, Κυριακή. Και δεν πήρα, δεν πρόλαβα. Α, η κορίτσια μετά να σας πω και για το κεφίρ. Θα που θέλω τα κορίτσια. Πού είναι το κεφίρ? Καθίστε, όσο φτιάχνει ο Δημήτρης, κάτι κόβει, μια ρίζα. Το κεφίρ θέλω να το δοκιμάσετε από όλα τα κορίτσια μου. Όλοι καταρχήν, όλες οι ηλικίες. Από τα μικρά παιδιά μέχρι και τα μεγαλύτερα, αλλά πιο πολύ ηλικιωμένοι. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ στα κόκαλα, βοηθάει πάρα πολύ τις εγκυμονούσες και βοηθάει πάρα πολύ στον αθλητισμό και στη διατροφή. Κεφίρ γραβάνης, θέλω να το δοκιμάσετε. Είναι φανταστικό προϊόν και να σας διαβάσω λίγο οι κυριότερες δράσεις του κεφίρ. Είναι η παρακάτω. Δρά ανασταλτικά στην ανάπτυξη των βλαβερών μικροοργανισμών και ενισχύει τη φυσιολογική μικροχλωρίδα του παχαίως εντέρου. Βοηθάει και στο έντερο, καταλάβατε έτσι. Λοιπόν, καθίστε να δω που ήμουνα. Έχει αντιβιωτική δράση και βοηθάει πάρα πολύ τώρα που αλλάζουν οι θερμοκρασίες και κρυώνουμε και παθαίνουμε διάφορα. Και τα αμινοξέα που περιέχονται στο κεφίρ έχουν χαλαρωτική επίδραση στο νευρικό σύστημα. Και ο Ντίμης πρέπει να το παίρνει αυτό και ο Γιώργος ο Καλόγυρος μέσα στο κοντρόλ. Αυτό θα του δίνω ένα πριν ερχόμαστε για εκπομπή. Νομίζω ότι πρέπει να έχει μοναδική που να το παίρνει αυτό. Τι λες καλέ, όλος ο κόσμος το δοκιμάζει και εγκυμονούσες. Ναι, δοκίμασέ το κι εσύ λίγο. Εγώ το πίνω κάθε πρωί. Ναι. Χωρίς να έχω τα τίποτα. Τα νεύρα όμως τα βλέπω. Όχι, τα νεύρα μου εμένα είναι... Τα κρατάς διάθεση. Θέλετε τώρα να ρίξω διαφημίσεις και να μην δείτε τίποτα. Και να φάτε ψαρονέφη σκέτο. Έτσι, έτσι. Λέω. Λοιπόν, κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν. Όλους να μας δείχνετε, όλους μαγειρεύουμε μαζί. Όλοι να μας το πλάνο, να μου φαίνει. Φρέσκο. Πάρα πολύ ωραίο. Τη ρίζα που είδες πριν. Ναι. Τη ρίζα που είδες πριν. Τζίντζερ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι δίνει μια λεμονάτη γεύση που ταιριάζει και στο καρότο μέσα, αν θέλεις να το βάλεις. Καλά. Έτσι. Λίγο κάρι. Ταιριάζει και αυτό πάρα πολύ. Συνδυασμός με την πεπιρόριζα, με το τζίντζερ. Λεμόνι. Το ρολόι σου ταιριάζει με τα γυαλιά σου. Όπτικο. Ναι, το ξέρω ότι είναι όπτικο τα γυαλιά και τα έχει και πολύ ωραίο σε κίτρινο. Να πας να το δεις, αλλά το ρολόι σου συνδυάζεται με τα γυαλιά σου. Δεν το είχα παρατηρήσει το ποτέ. Γι' αυτό το πήρα. Γι' αυτό τα πήρες πορτοκαλί. Ναι, ναι, έχω και κάλτσες πορτοκαλί, αλλά δεν μπορώ να τις δείξω τώρα. Δεν με αγοράσει και πορτοκαλί, χαλί από την Τεχεράν. Αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, να δώσω λίγο χαιρετίσματα γιατί βλέπω εδώ μέσα και να ένα μήνυμα. Που φτιάχνουν τους δρόμους. Ελένη, δώσ' μου λίγο το μήνυμα να το διαβάσω. Και να πεις και αυτούς που φτιάχνουν τους δρόμους που έχουν αυτά τα πορτοκαλί, τα φωσφοριζέντα μπουφάνα, σου δώσουν και ένα ζωτή μπουφάνα. Έχω, τι νομίζεις, δεν έχω. Χαιρετίσματα. Α, ναι, μας το άφησε ο Νίκος, ο αγαπημένος Νίκος από την Τεχεράν. Τσάρα το ψαρονέφρι το θέλω. Νίκος.
Θα του φάμε το μισό. Νίκο μου, είναι για σένα. Τέλεια. Έτσι. Λοιπόν, για πες τώρα τι κάνω. Λοιπόν, έχουμε και στο τέλος θα ρίξουμε τα σταφύλια. Έτσι, γιατί τα σταφύλια είναι, δίνουν μια ιδιαίτερη γεύση. Ναι. Τα μαγειρεύουμε. Έτσι, ρίχνει το χυμό μέσα στη σάλτσα και αρχίζει και πίζει η σάλτσα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραία. Συνδυασμό με το τσίτζερ και το κάρι που έχουμε εδώ και το ψαρονέφρι με το πουρέ το οποίο το κάναμε εδώ όταν κάνεις πουρέ και το περνάς από πρες πουρέ για να τον διαλύσεις και βλέπεις ότι έχει νερό, το καρότο τραβάει πάρα πολύ νερό. Γι' αυτό και αρωματίσαμε το νερό πριν για να τραβήξει όλα τα αρώματα το καρότο. Λοιπόν, θα τον βάλεις πάλι στο κατσαρολάκι και θα το αφήσεις λίγο με σιγανή φωτιά να φύγει να το νερό, να εξατμιστεί. Να εξατμιστεί και να μείνει ο πουρές. Πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, εμείς φτιάξαμε πουρέ. Όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, πάμε στοίχημα ότι ο Δημήτρης θα έχει στημένο πιάτο. Πάμε. Γιατί αλλιώς... Πάμε. Δεν θα προλάβει. Πάμε λοιπόν σε τελευταία απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε επιτέλους τη σημερινή εκπομπή από μαγειρική. Γιατί τραγούδι έχω ακόμα, μην ανησυχείτε. Είδαμε λοιπόν και τα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και σιγά σιγά πλησιάζουμε και να σας πω κάτι, με έχουν εκνευρίσει τα ρολόγια, μην τα δείχνετε. Θα βάλω ώρα Λονδίνου. Δεν μπορώ εγώ να με πιέζει ο χρόνος. Τι ώρα είναι στο Λονδίνο τώρα? Είναι μία ώρα πίσω? Δύο ώρες πίσω? Ναι. Άρα η ώρα θα την πάω. Να σας πω κάτι. Και εκείνο στο κράτος, εκείνο που το έβαλε και μισή ώρα. Ποιο κράτος? Γιώργο, βοήθησέ με λίγο. Βλέπω ειδήσει, δεν θυμάμαι τι βλέπω. Έχω πάθει κάτι. Που είναι, μπράβο, στη Βόρεια Κορέα που είναι ένα. Αφήστε τα να πάντω, έχει τρελέ. Πώς τον λένε, ξέρουμε. Στη Βόρεια Κορέα, αυτός με το τακουνάκι που φοράει, που τους άλλαξε την ώρα. Και ας πούμε, εμείς έχουμε 6 ώρα και αυτός την πήγε 6 και 4 δηλαδή. Λοιπόν, άρα και εγώ, αφού αυτός κάνει ό,τι θέλει, θα πάω και θα πω ότι τώρα η ώρα είναι. Στη Λάρισα τη βάζω 6 παρα 20 θέλω. Δεν μπορώ. 6 παρα 20 και το άλλο θα δείχνει 9.30. Δεν θα με τρελάνουν εμένα τα ρολόγια. Δεν μπαίνει. Καθίστε λίγο. Μένετε λίγο. Είμαστε ζωντανά τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Καθίστε. Θα σου το κρατάς. Μπορείς να το... Έλα. Αυτό μπαίνει. Παίξε με αυτό. Τέλεια. Τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Κράτα το λίγο δύο λεπτά. Και ξέχασα τι ήθελα να σας πω, παιδιά. Τι ήθελα, τι έλεγα όμως για την ώρα. Ότι τρελάθηκα με τις ώρες, αυτό το είπα. Κάντο λίγο, Τόλι. Τόλι, κάντο λίγο εσύ. Φεύγω από το πλάνο. Λοιπόν, έλεγα ότι τρελάθηκα με τις ώρες. Α, και έλεγα ότι όσο στείνει ο μάγειρας, εδώ η ομάδα μου το ξέρει. Και τα υπόλοιπα παιδιά, εκτός από την Έλλη που δεν έχει ξανάρθει σε στούντιο. Γιατί με την Έλλη περάσαμε τέλειο το Πάσχα. Ο μάγειρας, λόγω ηλικίας Έλλη μου, βγαίνει έξω τα βράδια. Άκου να σου πω τώρα. Βγαίνει έξω τα βράδια. Συνήθως φεύγει Παρασκευή και γυρνάει στη γυναίκα του Σάββατο. Σάββατο βράδυ. Δηλαδή φεύγει Παρασκευή βράδυ και κοιτάει Σάββατο. Πες μου εσύ τι κάνει. Την άλλη μέρα. Μια μέρα μας ήρθε εδώ στο στούντιο. Είχε φύγει από την Παρασκευή πάλι. Ήρθε κατευθείαν στην εκπομπή Σάββατο ζωντανά και πήγε μετά στο σπίτι. Η γυναίκα πλέον κουνάει μόνο το κεφάλι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί άλλο. Τι να κάνει. Και του λέμε εμείς. Τι βγαίνεις ρε Μίτσο, αφού σου ταιριάζει μόνο το τραγούδι, τι να σε κάνω χάιδομ, δεν μπορώ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις. Άρα θέλω μόνο αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στον αγαπημένο Δήμητερ Ζου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Thank you.
κούναμε, άιντε κούναμε. Αλλά και από εμάς και από την αγαπημένη Έλλη Κοσμά, τον Δημήτρη Τερζού ή αλλιώς Δημήτρη Ζου. Και εσένα, αγόρι μου, έχουν γραφτεί όλα τα τραγούδια. Μπορούσα να σε αφιερώσω και το άλλο που λένε να σαν τα νιάτα δύο φορές. Τα γυρατιά καμία. Μια φορά ή το. Ποιο? Αυτό που λένε το. Πες εσύ και θα το βρω εγώ. Πέλα. Το θυμήθηκες. Περίπου τα λόγια. Γιατί δεν έχω. Άμα ήταν να ξεκινήσει τα λόγια, θα σε έλεγα και το. Παιδιά, να σα πω κάτι λόγω ηλικία. Άργησα, γυναίκα και τέτοια, πώ λέει το. Α, σε ένα γλέντι που ήμουν φιλικό, πώ το λέει. Η μουρμούρα. Τη μουρμούρα λε εσύ. Τη μουρμούρα λε εσύ. Ναι. Είχα μπλέξει σε ένα γλέντι φιλικό, είχε όμορφε γυναίκε και ξεχάστηκα να έρθω. Έτσι, έτσι. Μέχρι εκεί θυμάμαι κι εγώ. Πέρασε, η ώρα πέρασε. Δεν με φτάνουν εμένα 4 ώρε εκπομπή να σα κάνω εδώ πέρα, να έρχομαι και να μένω 4 ώρε. Ολοκλήρωσε το πιάτο σου για να ολοκληρώσω εγώ τη σημερινή εκπομπή. Σάββατο βράδυ. Παρακαλώ. Πρόταση για Σάββατο το βράδυ, ψαρονέφρι με πουρέ, έτσι σάλτσα από σταφύλια. Το κρέας το έχουμε λίγο το γλυκό όπως βλέπετε, λίγο κόκκινο στη μέση. Κανονικά έτσι πρέπει. Το ξέρω, οι Έλληνες δεν το τρώμε έτσι. Ναι, οι Έλληνες. Στο εξωτερικό είναι όλα έτσι. Κανονικά έτσι. Πρόταση για Σάββατο βράδυ, έτσι ψαρονέφρι με πουρέ. Να σου πω κάτι πέρα από την πλάκα που κάνουμε και είμαστε φίλοι χρόνια. Το Δημήτρη Τερζούδη στην κουζίνα. Και το ξαναλέω πέρα από την πλάκα, δεν τον πιάνει κανένας παιδιά, ούτε στο στήσιμο των πιάτων, ούτε στην γεύση. Έτσι. Καλημέρα για μένα σήμερα, δεν ξέρω. Τα είδω όλα πολύ θετικά. Είναι η σπίθα αυτή, δώσε σήμερα. Δίνω κάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Τερζούδη που σήμερα ήταν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπημένο μου Χρήστο Μεσσηνιάτη, την αγαπημένη Αλεξάνδρα Γκαλέγου και φυσικά το φιλαράκι μου, την αγαπημένη Ελένη Πίπη. Θα έρθετε όλοι από εκεί, βγάλετε μικρόφωνα, αλλά να καθίσουμε στον καναπέ. Και τώρα θέλω από ένα μεγάλο χειροκρότημα. Καταρχήν, μεγάλη μας τιμή και χαρά που σήμερα κοντά μας ήταν η αγαπημένη Έλλη Κοσμά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Που στο κλαρίνο μαζί της ήταν ο αγαπημένος Ζιάκος Γιάννης. Στο ακορντεόν ο Μπαλογιάννης Κώστας. Στο βιολί ο Ρούμπος Θάνος. Στην κιθάρα ο αγαπημένος φίλος. Λοιπόν, στο. Πού ήμουνα, στην κιθάρα πάλι. Σε σένα πάλι με σταμάτησε. Στην κιθάρα ο αγαπημένος Καλόγυρος Σωτήρης. Και στον Τέφι ο αγαπημένος Μαυρατζάς Τόλης.
ένα χειροκρότημα από όλα είναι πιο δυνατό και το νιώθω. Λοιπόν, ελάτε όλοι εδώ από εδώ. Έλλη μου, έρχομαι. Μου δίνετε λίγο το άλλο το μικρόφωνο που το έχω εδώ. Ελάτε όλοι στον καναπέ. Καλέ! Πάτε στον καναπέ. Δεν σας δείχνω από κάτω. Ελάτε στον καναπέ. Λοιπόν, Έλλη μου, θέλω να κλείσω με σένα, φιλί. Χάρηκα πάρα πολύ. Μου μιλάς αυτό εδώ, που σήμερα ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες, που μας κάλεσες όλα τα παιδιά. Καλή τηλεοπτική σεζόν να έχεις. Ακόμη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα οι άλλες οι παρουσιάστρες, οφείλω να το πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, γιατί στηρίζεις το παραδοσιακό τραγούδι. Και όχι μόνο, πάμε και λίγο πιο μπροστά με λίγο πιο μοντέρνα κομμάτια. Έτσι, έτσι. Τώρα θα κάνουμε παράδοση λίγο από Ήπειρο, λίγο από όλα. Για να κλείσουμε. Αφιερωμένα σε όλους τους μερακλείδες. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη Θεσσαλία και όπου μας ακούνε, πανταχού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όλα τα παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, εμείς τώρα, εμείς κλείνουμε με ορχήστρα, αλλά εμείς ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 6 παρατέταρτο ακριβώς, πάντα ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά σας μηνύματα. Ό,τι δεν προλάβουμε, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Κλείνουμε την ορχήστρα μας, κλείνουμε με τραγούδι φυσικά, δυναμώνουμε ένταση. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, μία ακόμη καλύτερη Κυριακή. Γεια σας. Πάμε. Thank you.
μαύρα μάτια που με κοιτάζουνε. Χαμήλωσε τα λίγο γιατί με σφάζουνε. Σου μαύρα μάτια που είναι σαν ενιές, είναι σαν να με κοιτάζουν σαν είδες κοφτερές. Ωρα μικρά είναι τα μάτια που με κοιτάζουν κι όλα για μένα βλέπω να κουβεντιάζουν. Stop.